ένα έξτρα ναι, κόλπο ναι, ναι, για το παιχνίδι. Και πάμε λαιμό. Βούρτσα, η βούρτσα έχει πολύ ωραίο. Τι βούρτσα. Η βούρτσα μαλλιών, ναι, στο δέρμα, όταν το σέρνεις, είναι... Η αέρωση ή στρογγυλή, τώρα χωρίς πλάκα. Η αέρωση. Τι να πω, τι ήθελα, να είναι αυτή με... Η σιδερένια. Για να είναι χρυσή μου τώρα. Βούρτσα, πάρ' τη βούρτσα και τελείωνε. Οποιαδήποτε. Οκ. Okay. Την μπέρδεψε. Μπορείς και να τα αποφύγεις τα υλικά, αλλά για πιο καλό είναι με τα διάφορα εφάσματα που τα ανελάσσεις. Αυτό που λένε για κρύο και ζεστό, αν το βάλεις παγάκι και μετά ζεστό κάτι... Όχι στο μόριο παγάκι. Όχι στο μόριο, δεν λέω για το μόριο, για όνομα του. Λέω για το... Καταρχήν σταματήστε, για την πλάτη λέω. Σταματήστε αυτή τη λέξη να τη λέτε, όπου βγαίνετε, είναι ευνουχιστική για τον άντρα η λέξη. Ηρέμησε λίγο. Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο. Όχι στη βουβονική χώρα. Ωραία. Ωραία. Okay. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα αυτά. Λοιπόν, στους γλουτούς, αυτές οι κινήσεις στους γλουτούς. Και το χέρι σου περνάει μέσα από τους μυρούς, έτσι, στρογγυλή κίνηση, κυκλική κίνηση στους γλουτούς του. Σπονδυλική στήλη, σούπερ ερωτογενή ζώνη. Σπονδυλική στήλη, πιασίματα στα πλευρά κάνεις αυτό. Οκ, okay, πιασίματα. Παιδιά, παίζει και να τον πάρει ο ύπνος, άμα το κάνω καλά, ε. Όχι. Δεν παίζει να τον πάρει ο ύπνος με τίποτα. Εγώ φοβάμαι κανένα. Ανάλογα πόσο καιρό είστε μαζί, πόσα χρόνια, τι έχει συμβεί μεταξύ σας. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γαργαλιέται, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ. Ντροπαλούλη βρίσκεσαι. Δεν σου έχει τύχει. Ωραία. Γιατί είναι και ο άλλος στην διάθεση, ας πούμε. Κοίτα, την ώρα δεν σκέφτεται να γαργαλιθώ. Σκέφτεται. Σου λέει κάτι άλλο θα επακολουθήσει. Τον ενοχλεί το πάτωμα κατά τη διαβάση. Ναι, θα είναι γαργαλιστικό. Θέλω όταν φτάσετε πάνω, κοντά στο πρόσωπό του, στον αφιένα, λαιμό, είναι σούπερ ερωτογενιζόν, παίρνει στα ακροδάχτυλά σου κτλ. Μπορεί να του ψιθυρίσει. Σ' αγαπώ, σε θέλω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκτός από ψέματα, μπορεί να πει κάτι διαφορετικό άλλο. Τι, εκτός? Μόνο να κάνει μόνο ήχους. Μην πας κατευθείαν στο ψέμα, σ' αγαπώ, σε θέλω. Να πας κατευθείαν δηλαδή σε ήχους. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Ό,τι θέλεις. Όταν τον έχεις αλείψει όλον αυτόν τον άντρα, με λάδι παντού λοιπόν και έχεις περάσει τα ακροδάχτυλα και λόγια, πρόσεξε, ακουμπάς το στήθος σου στην πλάτη του. Α, οπότε εκεί έρχεται το πόντι. Το στήθος σου, τις στήλες σου και κάνεις πάνω κάτω με το στήθος, έτσι. Μετά από αυτό. Βάζεις όλο σου το σώμα πάνω στο δικό του. Γι' αυτό το θέλουμε στο πάτωμα. Όλο το σώμα. Το γυμνό σου σώμα πάνω στο δικό του. Πραγματικά μια ερώτηση σε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι που είναι αδύνατοι, που πάνε γυμναστήριο κτλ. Υπάρχουν και ζευγάρια που είναι υπέρβαροι. Αυτό μήπως χαλάσει τη στιγμή ότι ακουμπά όλο το σώμα. Τι έχει αυτό τώρα. Σκάση, στο πάτωμα είναι. Στέφανε, κάθε... Οι απορίες του Στέφαν με το πώς έχει αναστατωθεί με αυτή τη συζήτηση για να καταλήξει αυτό. Κάτσε, έχει ένα point. Τι point έχει ο καθένας, κάνει με το σώμα του αυτό που νομίζω ότι μπορεί να θέλει να κάνει και του αρέσει. Τι νοείς να τους χαλάσει, τι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε λίγο. Ούτως ή άλλως η πίεση από ένα άλλο σώμα στο δικό σου είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή, αυτό του χαλανώνει. Επειδή εδώ πληρώνουν τόσα χρήματα ας πούμε, να πηγαίνουν Ταϊλάνδη για να κάνουν το body to body. Σας το δίνω εγώ δωρεάν. Και μας λέει τώρα στα πράγματα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ωραία. Θα πληρώσει λοιπόν 1000 ευρώ για τα tips. 1000 ευρώ για τα tips. Εντάξει. Λοιπόν, 21 Απρίλη θα... όταν βάζεις όλο το σώμα πάνω στο δικό του, θα κάνεις πάνω κάτω, εκεί θέλω. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να βγάλεις τα χέρια σου έξω από το στρώμα, να τα έχεις διαγώνια, ας πούμε. Τα χέρια σου, τους αγκώνες σου, τους ακουμπήσεις και να κάνεις διαγώνια μπρος-πίσω. Μπορεί να κάνεις πλάγια δεξιά-αριστερά, μπορεί και πάνω-κάτω, έτσι. Δηλαδή, το σώμα σου να γλιστρήσει πάνω στο δικό του, το καταλαβαίνετε, το έχετε σαν εικόνα αυτό που σας λέω, έχουμε σαν εικόνα. Θέλει μια χάρη που δεν έχουμε, όλο αλλά το... καλό είναι. Όχι, δεν θέλει χάρη, ναι. Θέλει πολύ λάδι. Ναι. Αυτό. Δεν θέλει κρυβή. Πολύ γλιστράει, μήπως. Θέλει λάδι, πολύ γλιστράει το σώμα σου πάνω στο δικό. Ναι. Είναι φανταστικό αυτό. Φανταστικό ωραία, το σώμα. Και αν έχεις οργανώσει, ας πούμε, καταστασούλα στο σπίτι, φαγητά, αυτά, όλα αυτά πριν. Καλώ το φαΐ πάλι και εσύ, δεν μπορεί να το έχουμε γυρίσει. Πριν. Το... Ναι. Πριν. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνει γεμάτο στο μάτι. Μετά τον ταΐζεις. Ειρήνη, όπως κατάλαβες, έχεις καθυλώσει το στούντιο, το κοντρόλ. Έτσι όπως τα περιγράφεις. Για μισό λεπτό. Γυρνάει ο άνθρωπος ανάσκελα. Και μετά τον γυρίζεις. Ναι. Όταν σου χαλαρώσει από το σπίτι. Τον γυρίζεις από την άλλη πλευρά. Okay. Και μετά δεν έχουμε χρόνο για τα υπόλοιπα. Τελείωσε το θέμα. Όχι, τελείωσε ο χρόνος. Πόσο χρόνο. Ε? Ναι. Μετά κάνεις το ίδιο πάνω μέχρι να λείψεις. Αποφεύγεις τη βουβονική χώρα στην αρχή. Μαρτύριο. Έτσι την αποφεύγεις τελείως, κάνεις το ίδιο μέχρι πάνω. Όταν τον αλείψεις, κάνεις το ίδιο με το σώμα σου. Όταν αλείψεις, αγγίζεις το σώμα σου στο δικό του, κάνεις πλάγια πάνω, κάτω, πάνω.
Και τελευταία αφήνει στη βουβονική χώρα. Μάλιστα. Που δεν μπορώ να σας πω εκεί πώς γίνεται το μασάζ αυτό, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο Google. Αν το γράψετε στα αγγλικά, μασάζ για αντρική βουβονική χώρα. Εντάξει, μια άλλη λέξη. Και θα βρείτε τρομερά tips. Μάλιστα. Εμάς μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Τι έγινε? Εμάς μας ενδιαφέρει πάλι. Ναι, δεν είναι τώρα η της ώρας και έχει τελειώσει και η ώρα της ώρας. Εμένα με νοιάζει να πάει στα Σεντόνια και τα λαδώσει, γιατί μετά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Αφού είπαμε κάτι. Έλα ρε Μαριλού. Κάτω στο πάτωμα. Χαίρομαι με το πάτωμα μετά από όλα αυτά. Το λάδι σου τον. Καταλαβαίνεις, έχεις δημιουργήσει τέτοια κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να περάσετε τέλεια. Ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Έχει έναν τρόπο που τα λέει όμως. Μας πάει εκεί. Πάμε να συνδεθούμε με την Άντια μας τώρα, γιατί δεν ξέρω αν άκουγαν οι νικητές μας εκεί πέρα. Γιατί το θερμόμετρο έχει φτάσει στα ύψη, Κατερίνα. Κοιτάξτε τι σουιτάρα περιμένει το κούκου ζευγάρι μας που ήρθε εδώ.